Κύριε Δελή, έρχομαι σε εσάς. Η κατάσταση με την ακρίβεια, το γνωρίζετε, έχει ξεπεράσει το όριο και της ανοχής και της αντοχής του κόσμου. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει πάρει μέτρα, ακούσατε και τον κύριο οικονόμου, και ότι θα πάρει κι άλλα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια η οποία εμφανίζεται σε πολλά σούπερ μάρκετ, σε πολλές αγορές. Τι λέτε εσείς? Η κυβέρνηση πολλά λέει, σημασία έχει τι κάνει και τι δεν κάνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτά που κάνει, οι κυβερνητικές πράξεις ευνοούν την ακρίβεια, εκ του αποτελέσματος αυτό φαίνεται, αλλά μιλώντας για την ακρίβεια, αν θέλετε ένα γενικότερο σχόλιο, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι είναι ένα από τα γνήσια παιδιά του συστήματος, του τρόπου οργάνωσης, δηλαδή της οικονομικής οργάνωσης αυτής της κοινωνίας, γιατί το άλλο όνομα της ακρίβειας, η άλλη όψη μάλλον της ακρίβειας, είναι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και ξέρετε, καλά κάνουμε και την εντοπίζουμε την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν συχνάζει μονάχα εκεί. Ακρίβεια υπάρχει και στην ενέργεια, υπάρχει και στις επικοινωνίες, υπάρχει και στις συγκοινωνίες. Πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες μπορούσαν το καλοκαίρι να πάρουν το καράβι και να πάνε σε ένα νησί? Νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό. Γεμάτα. Και... όχι με τους στόχους. 600 ευρώ για να πας μέχρι την Άξο Αλερετούρ. 600 ευρώ για να πας μέχρι την Άξο Αλερετούρ. Πάντως δεν είναι γεμάτα τα καράβια. Από τους τουρίστες, κύριε οικονόμου, τώρα. Ναι, ελάτε. Μην βγάζετε λάθος συμπεράσματα. Ένας μισθωτός των 1000 ευρώ μπορεί να πάει το καλοκαίρι με την οικογένειά του στα νησιά. Η κίνηση πάντως στην τουριστική δείχνει ότι. Γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν έρευνες που λένε ότι οι μισές οικογένειες στη χώρα μας όχι μόνο δεν πήραν το καράβι να πάνε διακοπές σε ένα νησί του Αιγαίου, αλλά δεν πήγαν καν διακοπές. Αυτό δεν τα λέμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, η ακρίβεια όμως θα πρέπει να τη δούμε συνδυαστικά και με τους μισθούς τους χαμηλούς, τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς, εδώ και μια δεκαετία, 15 ετία. Και σε κάθε περίπτωση, αντί να φιλολογούμε για την ακρίβεια και να συζητάμε για αυτήν, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, και το έχουμε προτείνει εμείς ως κόμμα στη Βουλή, είναι να καταργηθούν όλοι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια, οι οποίοι ουσιαστικά διπλασιάζουν τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα είδη. Ας τον ανεβάσουν το ΦΠΑ στο μαύρο το χαβιάρι. Θα ψηφίσουμε και εμείς αυτή τη διάταξη αν έρθει στη Βουλή. Αλλά ας καταργηθεί στα υπόλοιπα είδη. Και βεβαίως πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Δεν μπορεί σήμερα. Ξέρετε, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, το 2023 από το 2012 είναι στα ίδια επίπεδα. Έχει αυξηθεί 400 ευρώ. 1,5% από το 2012 μέχρι το 2023. Είμαστε οι τελευταίοι στον πλανήτη, παρακαλώ. Στην αύξηση του μισθού. Εγώ αυτό που ξέρω, κύριε Χατζηνικόλα, είναι ότι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας, είναι ο ίδιος με αυτόν που υπήρχε πριν από 13-14 χρόνια. Σωστό. Ναι, αλλά δεν λέτε το και εν τω μεταξύ. Και τώρα αυξήθηκε. Και εν τω μεταξύ. Και εν τω μεταξύ. Τώρα αυξήθηκε. Θα αυξηθεί. Τώρα αυξήθηκε. Παρ' όλα αυτά μένει ακόμα, σα λέω, στα επίπεδα του 2009 και του 2011. Αλλά η αύξηση φαγώθηκε από τον πληθωρισμό. Είναι αμέσως. Αμέσως. Ούτε τον πληθωρισμό δεν μπορεί να καλύψει. Ξέρετε, υπάρχουν χιλιάδες. Δεκτή καλή αύξηση, έτσι μα πει κάτι. Τώρα που θα πέσει ο πληθωρισμό, θα μείνει. Μακάρι. Η πλειοψηφία του. Εδώ είμαστε να το χαιρετήσουμε, κύριε οικονόμου. Όχι, τώρα που πέφτει ο πληθωρισμό, μένει αύξηση. Άρα, μην ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση. Ο πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι το βασικό έξοδο των οικογενειών. Να ακούσουμε τον κύριο Δελή. Χιλιάδε λαϊκέ οικογένειε δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στη μέση περίπου του μήνα, από εκεί και μετά είναι ένας εφιάλτης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό και αυτό που λέμε εμείς στον κόσμο, πέρα από αυτά που λέμε μέσα στη Βουλή για τις προτάσεις νόμου με την κατάργηση των ειδικών φόρων του ΦΠΑ και όλα αυτά, είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν. Είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο να γίνουν αυτά, να αναπτυχθούν αγώνες διεκδικητικοί έτσι ώστε να αυξηθούν οι μισθοί. Κύριε Δελή, θέλω ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν νοτίως της γειτονιάς μας. Νομίζω παρακολουθούμε, κυρία Γιάμαλη, τις τελευταίες μέρες ζωντανά πολύ άγριες σκηνές. Παρακολουθούμε το μαρτύριο ενός λαού,
Ένα μαρτύριο βέβαια που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες από το μακρινό 1947. Συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε ότι ο ναός αυτός που μαρτύρηθηκε ήταν ελληνικός, έτσι, ορθόδοξος. Το είπαμε, χριστιανικός. Ναι, ελληνικός ορθόδοξος ναός. Εντάξει, εκεί βομβαρδίζονται νοσοκομεία, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο στρατός του Ισραήλ, νοσοκομεία, εκκλησίες, σχολεία του ΟΗΕ βομβαρδίζονται. Τι να πούμε, η αγριότητα και η βαρβαρότητα είναι απίθμενη πραγματικά. Το μαρτύριο ενός λαού που βρίσκεται υπό κατοχή για δεκαετίες υφίσταται ταπεινώσεις αλλεπάλληλες, υφίσταται ένα καθεστώς, ζει σε ένα καθεστώς apartheid. Είναι περικυκλωμένος και αποκλεισμένος με το τείχος της ντροπής δεκάδων χιλιόμετρων, χωρίς η λεγόμενη πολιτισμένη καπιταλιστική δύση να λέει τίποτα γι' αυτό. Αυτό κι αν είναι το τείχος της ντροπής, με καθημερινές δολοφονίες αμάχων, γυναικών, παιδιών. Νομίζω ότι, κύριε Χατζηνικόλα, και με τη χθεσινή κινητοποίηση, μεγαλειώδη, πραγματικά συγκλονιστική, ήμουνα εκεί στη διαδήλωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αυτές οι κινητοποίησεις, όχι μόνο στην Αθήνα, και η σημερινή στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα, εκφράζουν το κοινό αίσθημα του ελληνικού λαού. Του συνόλου του ελληνικού λαού. Δεν είναι χρέος μας και ως πολιτικές δυνάμεις και ως λαός να αναδείξουμε και τους ακραίους, το ρόλο των ακραίων της Χαμάς στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν δεχτούμε, για παράδειγμα, ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αντιδρά με τη συλλογική ευθύνη και τη συλλογική τιμωρία, τότε νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Δεν πρέπει να δεχτούμε και από την άλλη πλευρά ότι οι ακραίοι της Χαμάς. Κοιτάξτε, οι σκηνές. Επί της ουσίας παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ. Οι σκηνές της δολοφονίας αμάχων δεν είναι ωραίες σκηνές. Και νομίζω ότι κανείς δεν αισθάνεται άνετα όταν τις βλέπει. Εμείς βλέπουμε, όσο μιλάτε, όμως, κύριε Δελή, τα πλάνα από την εκκλησία, από τον ναό του Αγίου Πορφυρίου. Τα πλάνα αυτά είναι μετά το χτύπημα, βλέπετε, δεν έχει μείνει τίποτα, έτσι. Ψάχνουν στα συντρίμια ανθρώπους. Ελάτε, κύριε Δελή. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για να εμφανίζονται θεωρίες. Όχι, προφανώς. Περί αυτοάμυνας του Ισραήλ. Τι είναι αυτές, είναι σκηνές αυτοάμυνας τώρα, να βομβαρδίζονται σχολεία, εκκλησίες και νοσοκομεία. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε το δικαίωμα ενός λαού που έχει κατακτηθεί το δικαίωμά του σε όλες τις μορφές πάλης που αυτός ο λαός επιλέγει. Επειδή και ο ελληνικός. Περιμένετε, κύριε Οικονόμου. Επειδή και ο ελληνικός λαός. Επειδή και ο ελληνικός λαός έζησε κατοχή και αντέδρασε και είμαστε περήφανοι. Ότι σε όλες τις μορφές δεν εννοείται να εισβάλλεις στα κυμπούς και να σκοτώνεις ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι το εννοεί αυτό. Τι δεν εννοεί, όλες είπε. Δεν είπε με κάτι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Έτσι δεν είναι, κύριε Δελή. Δεν εννοείται αυτό προφανώς. Δεν μπορεί να σας ικανοποιήσει, κύριε Χατζηγούλη. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε τον τρόπο που επιλέγει ένας λαός να αγωνιστεί για τη λευτεριά του. Ναι, αλλά το διεθνές δίκαιο ορίζει τους. Είναι σαφέστατο το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει πουθενά στο διεθνές δίκαιο το δικαίωμα το να εισβάλλεις και να σκοτώνεις αθώους. Συγγνώμη. Ποιος εισβάλλει, ποιος είναι ο εισβολέας. Όχι, όταν λέω εισβάλλει, εννοώ να μπαίνεις μέσα στο κυβούς και αυτό εννοώ εισβολή. Γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει κατακτήσει τα 3/4 της πάλε ποτέ Παλαιστίνης. Έχει επικύσει αυτή σωστά την περιοχή λέτε, με επίκους οπλισμένους. Δεν δικαιολογεί αυτό τις δολοφονίες αμάχων στο Ισραήλ νεοπολιτών. Δεν σας λέω αυτό. Το δικαιολογεί. Δεν σας λέω ότι το δικαιολογεί. Ωστόσο. Μα το λέτε, κύριε Δελή. Αφήστε να λέω εγώ αυτό που λέω. Αφού το είπατε. Να μην το ερμηνεύετε εσείς. Τι να το ερμηνεύω, λέτε όλες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο λαός θα χάσει το δικαίωμά του να παλεύει για τη ελευθερία. Το αντίθετο. Το δικαίωμά του να αποκτήσει τη δική του πατρίδα, το δικό του κράτος. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και για να έχουμε και καλό ρώτημα, γιατί εδώ είναι οι εκπρόσωποι δύο κομμάτων. Που ψηφίσαμε μαζί στη Βουλή, ομόφωνη ήταν η απόφαση για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης το 2016 ήταν, αν δεν απατώμε, που είχε έρθει ο Μαχμούτ Αμπάς στη Βουλή. Γιατί ούτε η μία κυβέρνηση ούτε η άλλη έκαναν κάτι έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Και μιας και μιλάμε και τι για... Τι θα έπρεπε να κάνουν. Και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης. Πώς δηλαδή.
να αναγνωστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Μα το αναγνώρισε το ελληνικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, μια ελληνική κυβέρνηση τι να κάνει για να γίνει αλήθεια. Μα να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Να προβεί σε εκείνες τις πράξεις, τις νομικές, τις αναγνώρισης. Εσείς ήσασταν κυβέρνηση. Η Βουλή έκανε το καθήκον της. Η Βουλή δεν αναγνωρίζει. Η εκτελεστική εξουσία είναι αυτή η οποία αναγνωρίζει. Η Βουλή ψήφισε και κάλεσε την κυβέρνηση, την ελληνική πολιτεία, να αναγνωρίσει έμπρακτα το κράτος του Ισραήλ, το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μιας και μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, κύριε Χατζηνικόλα, εγώ δεν ξέρω άλλο κράτος που να τσαλαπατά το διεθνές δίκαιο τόσο απροκάλυπτα όσο το Ισραήλ. Όχι μόνο δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Και ολοκληρώστε, κύριε. Όχι μόνο γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και με αυτό το κράτος τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε, λέει, στενή στρατηγική σχέση. Καλά, για, για να τους καλέσουμε τι, το να μας βοηθήσουν. Το να γνωρίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, για να μας βοηθήσουν στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο, ας πούμε, οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί έχουμε επικιστική παραβίαση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό λέμε ότι το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού είναι αναφέρετο. Και εμείς ως ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε ποτέ, όπως νομίζω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να το υποστηρίζει. Το φρικτότερο γκέτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, το γκέτο της Γάζας. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε μια περιοχή σαν τη Λευκάδα. Με ελεγχόμενα τα πάντα. Δεν έχουν ρεύμα, άμα θέλει το Ισραήλ, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Καταδικασμένοι να λιμοκτονούν τώρα. Όλοι λένε ανοίξτε ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Αυτό είναι αυτοάμυνα. Αυτό ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ψήφισε. Νομίζω σήμερα ότι κάνετε λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος, κύριε Μουζάλα. Δυστυχώς αυτό ψηφίσατε. Κάνετε με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ.